Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. What's up, what's up, what's up. Καλώς ήρθατε στο House of Bars, εδώ στο Mad TV. Είμαι ο Duke και μιλάμε πάντα για τη hip-hop κουλτούρα. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για rap news. Αυτή τη στιγμή θα μιλήσουμε για rap news, αλλά πριν από αυτό, ακολουθήστε με Instagram, TikTok, παντού. Ακολουθήστε μας σε όλες τις πλατφόρμες. Να μπαίνετε στο mad.gr να βλέπετε νέα και στο κανάλι μας στο YouTube για να βλέπετε όλες τις εκπομπές. Ό,τι έχετε χάσει είναι εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε λίγο για rap news. Θυμάστε που σας έλεγα ότι θα κάνουν μια... Αρχικά ο Kanye ήταν να κάνει σε ένα στάδιο στο Reggio Romagna, κάπως έτσι λέγεται. Είναι ιταλικό το όνομα, κάπου εδώ το έχω. Αλλά τέλος πάντων θα σας το πω σε λίγο. Ήταν να κάνει ένα τρελό live για παρουσίαση δίσκου με 100.000 κόσμο. Τελικά ακυρώθηκε, γιατί στο Reggio Romagna δεν είχαν πάρει άδεια, κάτι μικρά πράγματα, για να το κάνουν. Και μετά ήταν να κάνει ένα διαδικτυακό live που θα τον βλέπανε από πολλά μέρη σε όλο τον κόσμο. Τέλος πάντων, η εκδήλωση ακρόασης Kanye West και TY Dolla $ign σε πολλά στάδια ακυρώθηκε. Υπάρχουν λοιπόν τύχοι συνεχώς για την καριέρα του Kanye West και ο ίδιος δεν είναι πολύ, πώς να το πω, διπλωματικός, να το πω έτσι, για να μπορέσει να ξεπεράσει λίγο αυτές τις καταστάσεις. Έχει πει πολλά πράγματα και δυστυχώς αυτά τον έχουν χαρακτηρίσει. Βέβαια, αυτά που έχει πει είναι και χοντράδες, οπότε είναι λογικό κιόλας. Ο Kanye λοιπόν και ο TY Dolla $ign φέρεται να ανέβαλαν για άλλη μια φορά το κοινό του άλμπουμ. Η ημερομηνία κυκλοφορίας τους παραμένει ακόμα ασαφής και η εκδήλωση ακρόασης που είχε προγραμματιστεί για αργότερα αυτήν την εβδομάδα δεν θα πραγματοποιηθεί. Το περασμένο μήνα λοιπόν ο hitmaker του Ona καθάρισε τη σελίδα του στο Instagram και δημοσίευσε ένα teaser για τη συνεργασία που δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Χωρίς να αποκαλύψει πολλά, μοιράστηκε μια εικόνα με το κείμενο «Εκδήλωση ακρόασης πολλών σταδίων στις 3 Νοεμβρίου». Την Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου, το Billboard ανέφερε ότι η κυκλοφορία του δίσκου του ντουέτου ακυρώθηκε χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες. Αν και το ζευγάρι δεν ανακοίνωσε ποτέ επίσημη ημερομηνία για το δίσκο, οι θαυμαστές υπέθεσαν ότι θα έβγαινε στο κοινό μετά τη μετάδοσή του στη ματαιωμένη πλέον συναυλία που είχε αναφερθεί ότι θα γίνει. Με λίγα λόγια, για αυτούς που δεν το ξέρουν, ο TY Dolla $ign και ο Kanye θα βγάζανε κοινό δίσκο και θα τον ανακοινώνανε και θα τον παίζανε στο live, το οποίο δεν θα γίνει τελικά. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Ye και ο TY πατούν φρένο στην κυκλοφορία του άλμπουμ. Αρχικά επρόκειτο να εκτελέσουν το έργο μπροστά σε πάνω από 100.000 θαυμαστές σε μια τεράστια συναυλία στην Ιταλία προς τα τέλη Οκτωβρίου. Φημολογείται ότι θα πραγματοποιηθεί στο RCF Arena, στο Reggio Emilia, αυτό όχι Ρωμάνια, Emilia, συγγνώμη. Η παράσταση ακυρώθηκε στη συνέχεια αφού φέρεται να πέτυχε stop. Όσον αφορά το άλμπουμ, λοιπόν, πρόσφατα αναφέρθηκε ότι το είδωλο της rap του Σικάγο και ο California Trapper αναζητούν μια εταιρεία για διανομή του υλικού. Κανείς δεν θέλει να τους κλείσει. Το Billboard υπέθεσε ότι η πιθανότητα θα είναι μικρότερος διανομέας, καθώς ορισμένοι ηγέτες δισκογραφικών δεν έχουν εκμεταλλευτεί την ευκαιρία λόγω των αντισημιτικών σχολείων του Ye από πέρσι. Εξαιτίας αυτού, λοιπόν, ο Rick Ross σηματοδότησε πρόσφατα το ενδιαφέρον του να υπογράψει τον Yeezy στη Maybach Music Group και να κυκλοφορήσει το άλμπουμ του με τον TY Dolla $ign μέσω του δικού του label. Σε υπόλοιπα νέα, λοιπόν, έχουμε εδώ τον Quavo και τον Offset να τιμούν τον Takeoff ένα χρόνο μετά τον τραγικό θάνατό του και λένε Migo for Life. Ο Quavo και ο Offset, λοιπόν, ξαναθυμούνται το δεσμό τους με τον Takeoff ένα χρόνο αφότου πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε τραγικά σε ηλικία 28 ετών. Εδώ ήμασταν και το ζητούσαμε. Η Τετάρτη 1 Νοεμβρίου σηματοδότησε την πρώτη επέτειο από τον πρόωρο θάνατο του ράπερ της Ατλάντα. Εκτός από τη μεγαλύτερη κοινότητα του hip-hop που θρηνεί για τον τραγικό του θάνατο, τα δύο εναπομείναντα μέλη της ομάδας των Migos εξέφρασαν την αγάπη τους για τον Takeoff. Ο Offset στο IG δημοσίευσε ένα βίντεο που μνημονεύει την κληρονομιά του φίλου του γράφοντας «Ο χρόνος περάσαμε είναι ανεκτίμητος, ό,τι κτίσαμε σε αυτό το παιχνίδι δεν θέλησαν ποτέ να μας δώσει το respect μας, επηρεάσαμε τον κόσμο. Σ' αγαπώ, Take, είσαι ακόμα μαζί μας. Migo for life». Συλληπιτήρια λοιπόν στην ομάδα των Migos που κάναν το culture το 1 και το 2 και πραγματικά φέρανε, εμένα αρχικά δεν μου άρεσε, αλλά εν τέλει όταν τους άκουγα σε clubs κατάλαβα την αξία, ας πούμε, των κομματιών αυτών, που ξαναλέω δεν ήταν my cup of tea, αλλά
Όταν πραγματικά έμπαινε αυτό το πράγμα στο κλαμπ, καταλάβαινα πόσο δυνατό είναι και πόσο γκρουβάρι. Οπότε θα πω ένα συλληπιτήρια σε αυτούς τους ανθρώπους. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα κλείσουμε αυτό το μας το part εδώ του House of Bars και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο μετά από ένα break για να συζητήσουμε για νέες κυκλοφορίες. One. What's up, γυρίσαμε πίσω εδώ στο House of Bars, είμαι ο Duke, είμαστε εδώ στο Mea TV για να μιλάμε για τα πάντα, για τη hip-hop κουλτούρα και τώρα θα μιλήσουμε για new releases. Πριν από αυτό όμως, θα σας μιλήσω για το Creators Lab από την οικία στο Madwalk 2023 by 3 Cents. Είσαι νέος δημιουργός και ονειρεύεσαι να βρεθείς στο Madwalk 2023 by 3 Cents, είναι η ερώτηση. Το Mad και η οικία σου δίνουν την ευκαιρία να παρουσιάσεις τη δημιουργία σου στο μεγαλύτερο event μόδας και μουσικής στην Ελλάδα, Δευτέρα 20 Νοεμβρίου, στο Tech Vondo. Πώς? Μέσα από ένα σούπερ δημιουργικό project, το Creators Lab από την οικία στο Madwalk 2023 by 3 Cents. Το Creators Lab λοιπόν από την IKEA στηρίζεται στην καμπάνια της εταιρείας «Μαζί δημιουργούμε νέες δυνατότητες» και μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για ένα νέο δρόμο που ανοίγεται μπροστά σου, ένα δρόμο με νέες δυνατότητες να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. Οι άνθρωποι είμαστε δημιουργοί, γι' αυτό μην χάνεις χρόνο. Αν σχεδιάζεις ρούχα ή αξεσουάρ, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο www.madwalk.gr, να δηλώσεις συμμετοχή στην ειδική φόρμα έως την 5η-9 Νοεμβρίου και να στείλεις ένα μικρό βιογραφικό και μια φωτογραφία από τη δημιουργία που έχεις ονειρευτεί να δεις στο Catwalk στις 20 Νοεμβρίου. Οι κριτές του Creators Lab από την IKEA θα επιλέξουν τους 8 finalists που θα ζήσουν τη μοναδική αυτή εμπειρία. Πάμε τώρα λοιπόν σε new releases και θα μιλήσουμε για Sick Love Lodge και το Gorillawin 5, το οποίο είναι ένα νέο mixtape. Ο Sick Lodge κυκλοφορεί το 5ο mixtape Gorillawin. Το δυσίωνο 5ο επεισόδιο του Gorillawin των Ιθαγενών του Yonkers περιλαμβάνει assist από τους Raekwon, τον Dice Payne και τον Tony Moxburgh. Η παραγωγή του έργου είναι η Luxury Music, ο Big Snipe Beats, ο Jimmy Dukes, ο Tone Mason και άλλοι συνονόματοι. Μετά την απομάκρυνσή του το 2021, ο Lox παρέδωσε, ένας από τους Lox παρέδωσε τον Gorillawin 4 την περασμένη σεζόν του Halloween και συνέχισε στη σειρά του 2023 με τους θαυμαστές να έχουν όρεξη για περισσότερα. Το πιο πρόσφατο έργο του Sick Lodge κυκλοφόρησε στις υπηρεσίες ροής τον Νοέμβριο του 2022 με το Beast Mode 5 που προσέλαβε τους συνεργάτες του Lox, Jada Kista, Spi καθώς και Fat Joe. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή το εξώφυλλο το οποίο είναι πολύ Halloween και μου αρέσει πάρα πολύ για αυτό το λόγο. Και πολύ νεογιορκέζικο. Νομίζω ότι έχουν ξαναέρθει στη μόδα τα εξώφυλλα τα οποία ήταν... Πώς ήταν στο South εκεί το crank του 2005 με 10 που ήταν έτσι λίγο υπερβολικά και είχαν έτσι πολύ Photoshop κατάσταση. Έτσι είναι και το Gorillawin. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε DJ Khaled featuring Drake, Pop Star. Πάμε σε ένα break και γυρνάμε γρήγορα πίσω εδώ για το Rappers on Media. Hey. What's up, γυρίσαμε πίσω στο House of Bars, εδώ στο Mea TV, είμαι ο Duke και μιλάμε πάντα για τη hip-hop κουλτούρα. Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε για Rappers on Media, αλλά πριν από αυτό πρέπει να ξέρετε ότι ανακοινώθηκαν οι καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στο Madwalk του 2023 by 3 Cents, Δευτέρα 20 Νοεμβρίου στο Tech Vondo. Θα σας πω μερικά ονόματα για να είστε προετοιμασμένοι. Θα είναι ο Απόνο, FY, Josephine Kimi, Andrew Lambrou, Lila Marceau, Connie Μεταξά, Ivy Adamu, Δέσποινα Βανδύ, Πέτρος Ιακωβίδης, Κατερίνα Λιόλιου, Θοδωρής Μαραντίνης, Κατερίνα Παπουτσάκη, Εξρουβά Στάμτα και Ελένη Φουρέιρα. Δεν το χάνεις, η προπόληση των περιορισμένων εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει στο madwalk.gr. Μπες και κλείστα. Λοιπόν, πάμε τώρα για Rappers on Media. Ο Kodak Black αρχίζει να ετοιμάζει τον εαυτό του για firing, για να ακολουθήσει την πρόκληση του Ray J Fade. Ο Kodak Black λέει προφανώς άκουσε τις απειλές του Ray J για ξεθόριασμα δυνατά και καθαρά και θέλει να βάλει τον εαυτό του σε αγωνιστική φόρμα. Για να δούμε λίγο τον Kodak Black εδώ να κάνει γυμναστικές. Το όχι. Τι πιστεύετε? Το χαϊπάρει ο άλλος. Φαίνεται να φλεξάρει λίγο εδώ τη φάση του. Εντάξει. Δεν είναι και ο πιο γυμνασμένος άνθρωπος ο Kodak Black.
Δεν είναι τόσο κάνω γυμναστικές, είναι πιο πολύ φλεξάρω. Οκ. Πλάνο που κυκλοφόρησαν λοιπόν δείχνουν έναν γιακ χωρίς πουκάμισο να κάνει γυμναστική με τον προπονητή του, με το ζευγάρι να σπρώχνει ένα τον άλλον μέσα από το σετ των burpees. Η κόντρα μεταξύ του Kodak και του Ray J πυροδοτήθηκε όταν ο τραγουδιστής του Sexy Can I είπε ότι ο Kodak χρειαζόταν βοήθεια μετά την πρόσφατη συνέντευξη στο Dream Champs και ισχυρίστηκε ότι αναστάτωσε τον... ότι γούσταρε τον Donald Trump κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο σπίτι του που έγινε συνέντευξη. «Πρέπει κάποιος να αρπάξει τον αδερφό και να βεβαιωθεί ότι είναι καλά», έγραψε ο Ray J σε ένα σχόλιο του Instagram. «Αυτή δεν είναι συνέντευξη Νόρι, πρέπει να βοηθήσουμε αυτόν τον φίλο μας. Τον πήγα στο σπίτι του Τραμπ και έκανε περισσότερα. Δεν ήταν ευχαριστημένη με την εμπειρία. Δεν είχε καθοδήγηση και σεβασμό. Ας καταλάβουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτόν τον τύπο αντί να τον βλέπουμε να αυτοκαταστρέφεται». Αυτό ήταν επειδή ο Kodak Black είχε κάνει μια δήλωση ότι γουστάρει τον Donald Trump, επειδή ο Donald Trump του είχε δώσει προεδρική, πώς λέγεται, όχι άφεση, κάπως λέγεται, ότι όταν έχεις, ρε παιδί μου, κάποια δικήματα, κάποια πράγματα με τα δικαστήρια, μπορεί ο πρόεδρος της χώρας να σου δώσει ότι σε φάση, εντάξει, ξεμπέρδεψες, τα πάμε. Αυτό είχε κάνει ο Donald Trump για τον Kodak Black και από τότε υπάρχει μια συμπάθεια. Εντάξει, του γλίτωσε σίγουρα πολύ τρέξιμο, πολύ άγχος, πολλά λεφτά. Τώρα τι σχέση έχει ο ίδιος με τον Donald Trump και την όλη φάση του, είναι κάτι άλλο. Αν και θα πω ότι η κοινότητα της, η μαύρη κοινότητα ας πούμε της Αμερικής είναι κατά του Donald Trump, θα πω ότι όλο και περισσότεροι γίνονται υπέρ. Και αυτό είναι πολύ παράξενο που συμβαίνει, για πολλούς λόγους. Αλλά αυτό είναι μια πολιτική συζήτηση και όχι για το House of Bars που μιλάμε για hip hop. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε Super Gremlin από Kodak Black. Θα πάμε σε ένα break και πολύ πολύ γρήγορα πίσω θα γυρίσουμε για το τελευταίο μας part, το Behind the Scenes Song of the Day. One. What's up, καλώς ήρθατε πίσω στο House of Bars, εδώ στο Mad TV, είμαι ο Τζιου και τώρα θα μιλήσουμε για Behind the Scenes, για Song of the Day. Πριν από αυτό όμως να σας πω ότι το Mad και η Mad Cosmetics σε προσκαλούν να δοκιμάσεις πρώτα εσύ τα make-up looks που θα εμφανιστούν στο catwalk του Madwalk 2023 by 3 cents, αλλά και να κερδίσεις τα πιο fashion beauty δώρα. Έλα σε 9 Νοεμβρίου στο κατάστημα MAC της Πάτρας από τις 6 το απόγευμα έως 9. Επίλεξε το beauty look που προτιμάς, κάνε δωρεάν make-up service σου και φωτογραφίσου στο publicity banner για να μπει στην κλήρωση και να κερδίσεις μοναδικά προϊόντα MAC αλλά και προσκλήσεις για το MADWALK 2023 by 3 cents. Και να γνωρίσεις από κοντά τη μικρή Ολλανδέζα, μία από τους fashion heroes του MADWALK 2023 by 3 cents. Τώρα λοιπόν θα μιλήσουμε για το behind the scenes και θα μιλήσουμε για ένα τραγούδι του Drake το οποίο έχει γίνει χαμούλης και λέγεται One Dance. Το One Dance είναι τραγούδι του Drake από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του, το Views του 2016, πανέξυπνος τίτλος. Διαθέτει guest φωνητικά από τον Νιγηριανό καλλιτέχνη, τον Afrobeats, τον Wizkid και τη Βρετανίδα τραγουδίστρια Kyla. Έφτασε στο νούμερο 1 σε 15 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας, Καναδά, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιρλανδίας, Ολλανδίας, Νέας Ζηλανδίας, Ελβετίας, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες και έγινε το πρώτο νούμερο ένα single του Drake και στις 15 χώρες ως ο κορυφαίος καλλιτέχνης. Πήγε λίγο καλά. Εν τω μεταξύ αυτό είναι το εξώφυλλο του Views, το οποίο δείχνει έναν πύργο που από εκεί πάνω θα έχει ωραία views. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ανέβηκε στην κορυφή του Αμερικανικού Billboard Hot 100 για 10 μη συνεχόμενες εβδομάδες και έγινε το δεύτερο μεγαλύτερο συνεχόμενο νούμερο 1 στο UK Singles Chart με 15 συνεχόμενες εβδομάδες στη σύνοδο κορυφής. Παράλληλα, ο Wizkid έγινε ο πρώτος Νιγηριανός καλλιτέχνης που κορυφώθηκε στο Billboard Hot 100 των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε 7 Σεπτεμβρίου 2016, το Billboard ονόμασε το One Dance ως το τραγούδι του καλοκαιριού για το 2016. Από το Δεκέμβριο του 2016, έχει πουλήσει 2 εκατομμύρια αντίτυπα στις ΗΠΑ, όντας έτσι το 5ο τραγούδι με τις περισσότερες πωλήσεις χρονιάς. Για την Apple Music ήταν το καλύτερο τραγούδι της χρονιάς, αλλά ήταν και το single με τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως για το 2016. Τέλος, είναι ένα από τα κομμάτια με τις περισσότερες πωλήσεις single όλων των εποχών. Όντως είχε γίνει χαμούλης και έπαιζε παντού, ραδιόφωνα, κλαμπ, τηλεοράσεις, παντού. Γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ hyped.
Πρέπει να σου πω όμως και κάτι άλλο πριν δούμε το One Dance και κλείσουμε. Ότι το MADWOG 2023 by 3 Sense έρχεται Δευτέρα 20 Νοεμβρίου στο Taekwondo και φέτος για πρώτη φορά ταξιδεύει στην Ελλάδα και σε προσκαλεί στα πιο fashion kick-off parties. Έλα στις 10 Νοεμβρίου στο Distinto Mall στην Πάτρα να χορέψεις τα πιο fashionable vibe με DJ set από τον Grandboy και όχι μόνο. Φωτογραφίσου στο publicity banner, ανέβασε stories στο Instagram κάνοντας mention τα accounts MEA TV και 3Sense Official και μπες στην κλήρωση για να περπατήσεις την πασαρέλα τη βραδιά του catwalk και να γίνεις το πρόσωπο του MADWOG 2023 by 3Sense. Αλλά και να γνωρίσεις από κοντά σε guest εμφάνιση την αγαπημένη fashion influencer Ami Yami. Σε περιμένουμε. Και κάπως έτσι κλείνει το σημερινό House of Boys εδώ στο MEA TV. Ήταν ένα πολύ ωραίο βράδυ και γι' αυτό, και γι' αυτό θα σας καληνυχτήσω με ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το One Dance του Drake. Και εννοείται θα ανανεώσουμε εδώ πέρα Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 10 για να βλέπουμε τα πάντα για τη hip hop κουλτούρα. Να είστε πάντα καλά. One love. Peace.